Πάμε! Πάμε! Πάμε ομάδα! Αρχηγός της ομάδας, Βαγγέλης Δημούτσης, πρωταθλητής με την ομάδα σου. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έγινε μεγάλη προσπάθεια φέτος. Να πω συγχαρητήρια αρχικά σε όλο τον κόσμο που βοήθησε να γίνει αυτό το διήμερο πραγματικότητα, γιατί ήταν και η Ακαδημία στο πρωί και εμείς εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε να μας δει σήμερα, να μας στηρίξει. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες, γιατί φέτος ήταν μεγάλη χρονιά, δύσκολη, 16 ομάδες, μεγάλος όμιλος. Και ήθελα να πω επίσης ότι σήμερα είχαμε κερδίσει πριν μπούμε στον αγώνα, γιατί έγινε μια προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα και οικονομικά τον συμπαίκτη μας, τον φίλο μας, τον Γρηγόρη. Οπότε το ευχόμαστε περαστικά, ναι, μακάρι από εδώ και πέρα να έχει δύναμη να πηγαίνουν όλα καλύτερα. Και αυτό, δηλαδή είχαμε κερδίσει πριν μπούμε στον αγώνα, γιατί έγινε αυτή η προσπάθεια για το φίλο μας. Από εκεί και πέρα, αφού κερδίσαμε κιόλας και πήραμε και το πρωτάθλημα, διπλή χαρά, το αφιερώνουμε την νίκη, το πρωτάθλημα, όλη την προσπάθεια που κάνουμε φέτος για όλες τις προπονήσεις που ερχόμαστε εδώ πέρα, ερχόμασταν κυρίως για τον Γρηγόρη και μετά για μας. Γι' αυτό θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες, γιατί ήταν ανταγωνιστικό και μακάρι να είναι κάθε χρόνο ανταγωνιστικό, γιατί σημαίνει αυτό ότι ελπίζουμε να προσελκύσουμε και τον κόσμο και να πηγαίνουν, να ανεβαίνει η ποιότητα του ποδοσφαίρου, γιατί αυτό είναι η βάση όλου του πρωταθλήματος του Εύρω. Έχουμε δει την ομάδα σας να αποτελείται από μια οικογένεια. Πραγματικά αυτό λίγες ομάδες το έχουν. Ναι, για τη δικιά μας την ομάδα θα το επιβεβαιώσω και είναι το θέμα ότι... Και οι χαρές. Από τον Τίτο. Ευπρόσδεκτο. Ναι, εννοείται. Και το επιβεβαιώνω, γιατί είμαστε μια παρέα. Μια οικογένεια. Γιατί είμαστε μια παρέα και μια ομάδα που δεν χτίστηκε φέτος. Έγιναν κάποιες προσαφαιρέσεις φέτος που ειδικά οι προσθήκες ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Αλλά αυτή η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια με τον προπονητή, με τον κορμό τον ίδιο. Και ελπίζω τα νέα παιδιά που έχουν μπει στην ομάδα να είναι το μέλλον όχι μόνο της γενικής ομάδας, αλλά και μεγαλύτερων κατηγοριών. Η ομάδα έχει σταθερές βάσεις, γιατί βλέπουμε και τις ακαδημίες να είναι παρόν. Και τις ακαδημίες να είναι παρόν και εκεί πέρα, γιατί γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά.
και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα θα γίνονται μόνο καλύτερα και θα βελτιώνονται μόνο τα πράγματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε το πρωτάθλημα, εντυπώσεις είναι μόνο θετικές. Ένα χρόνο η ομάδα παλεύει, ήταν από την αρχή στις υψηλές θέσεις, μπορώ να πω, ήταν πρώτο πόρος. Κυνήγησε το πρωτάθλημα, το θέλαμε από την αρχή. Παλεύουμε με τα παιδιά, μια νεανική ομάδα, μας αρέσει. Είναι ένα Σαββατοκύριακο γιορτή. Από την Παρασκευή το βράδυ έχουμε ξεκινήσει όλο αυτό με το τουρνουά και το τώρα ήρθε η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι υπέροχες στιγμές. Το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στον Γρηγόρη τον Βραχιόλη από όλα τα παιδιά και από εμάς. Και είναι και από εμάς που είμαστε στη διοίκηση και γενικά και τα παιδιά που είναι στην ομάδα. Είναι αφιερωμένο στις οικογένειές μας που λείπουμε ώρες πολλές από το σπίτι για να είμαστε εδώ στο γήπεδο για να παλεύουμε γι' αυτό. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, πολύ χαρούμενοι για αυτό που καταφέραμε να είμαστε πρωταθλητές και να είμαστε αντάξει, να είμαστε σε καλό επίπεδο και του χρόνου στο Α τοπικό να μείνουμε. Αυτό είναι κάτι εκπληκτικό, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Το μήνυμα το έχετε δώσει. Η ομάδα παρέα με τις ακαδημίες. Βεβαίως. Πάντα η ακαδημία είναι κοντά στην μεγάλη ομάδα. Παρόλο που είμαστε στο δίκτυο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εμείς το όραμά μας εδώ στις ακαδημίες, νομίζω πως το ξέρουν όλοι ότι καμία ακαδημία νομίζω δεν έχει το μέση. Όλες οι ακαδημίες έχουν παιδιά τα οποία προσπαθούμε να τα βγάλουμε στη μεγάλη ομάδα. Έχουμε παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή στη μεγάλη ομάδα, τα οποία ήταν στις ακαδημίες της Μαΐστρου και τα οποία φτάσαν στο επίπεδο να παίξουν αυτή τη στιγμή στη μεγάλη ομάδα. Είναι εκπληκτικό να έχουμε τέτοια παιδιά τα οποία είναι εδώ και γιορτάζουν μαζί μας να είναι και στη μεγάλη ομάδα. Η γιορτή σήμερα ήταν και για την Ακαδημία και για τη μεγάλη ομάδα. Σημαντικό το μήνυμα που περνάει. Σημαντικό αυτό. Είμαστε μια οικογένεια. Η Ακαδημία και η μεγάλη ομάδα είμαστε ένα. Όλες οι εκδηλώσεις μας είναι κοινές. Ό,τι και αν κάνουμε είναι κοινό. Είτε Ακαδημία είτε μεγάλη ομάδα είμαστε κοινό. Αυτό είναι αγάπη. Είμαστε μια ομάδα. Είμαστε μια παρέα. Υπάρχουν άνθρωποι που εγώ στην προσωπική μου ζωή δεν είχα ποτέ τέτοιους φίλους. Το θεωρώ αδέρφια, τον πρόεδρο της ομάδας, εγώ είμαι αντιπρόεδρος, το θεωρώ αδερφό μου. Είμαστε μαζί ολημερής και ολινυχτής. Αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπάς και θες να κάνεις τα πάντα για εδώ. Και αυτά τα παιδιά τα αγαπάμε όλα ένα προς ένα. Και όλο αυτό είναι αφιερωμένο στον Γρηγόρη που παλεύει να γίνει καλά. Και όλοι ελπίζουμε, όλοι το ευχόμαστε περαστικά να γίνει καλά και να είναι ξανά εδώ, να έρθει να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι, να μπορέσει να παίξει. Ευχόμαστε τα πάντα. Δεν υπάρχει καλύτερο θέμα. Το μεγαλύτερο αθλητισμού είναι αυτό. Και τα μικρά παιδιά να βλέπουν ότι αυτές οι γιορτές μπορεί σε μερικά χρόνια να είναι στη θέση αυτών, να είναι τα δικά μας παιδιά της Ακαδημίας. Το οποιοδήποτε παιδάκι και να πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή όπως πανηγυρίζει έτσι, να είναι πάνω στην στο έδρα. Με αγάπη στον Γρηγόρη από όλους. Γερά στα γήπεδα ξανά, Γρηγόρη, γερά στα γήπεδα ξανά.